Εγώ και εγώ καλησπέρα σε όλους, αφού είναι και η τελευταία συνεδρία σε αυτού του Συμβουλίου, υγεία και δύναμη. Και να έρθω στο θέμα μας. Να παρατηρήσω καταρχήν ότι τις ερωτήσεις που γίνανε στον Αντιπεριφερειάρχη, καμία δεν απαντήθηκε. Το θεωρούμε χαρακτηριστικό αυτό, δεν λέω κάτι άλλο. Καμία από τις ερωτήσεις που κάναμε δεν απαντήθηκε. Ούτε του Γιάννη Κουτσούλη, ούτε δικές μου, ο κύριος Γουρός είχε παράπονα, η κυρία Κουτσούμπα, τέλος πάντων κάτι δείχνει αυτό. Ένα. Δεύτερο, να πω κάτι με αφορμή για την τοποθέτηση του κυρίου Σγουρού, του αγαπητού Γιάννη. Το θέμα είναι Καλλικράτη Κλισθένη και αναφέρθηκε και στα ευρωπαϊκά κορδίλια. Δηλαδή, τι πρόβλημα λύσανε από τα μεγάλα που παραλύσουν τον λαό τα ευρωπαϊκά κορδίλια. Να πω ένα χαρακτηριστικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί μη επιλέξιμα τα έργα, παράδειγμα, για τι πλημμύρε, για την πολιτική προστασία. Όλα είναι καθαρά, φορά παρτίδα στα έγγραφά του. Ας καούνε και μετά θα έρθουμε εμείς να διορθώσουμε τις ζημιές. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τα κονδύλια της ορίζει που θα κατευθυνθούν. Από τα κονδύλια, βέβαια, που βγαίνουν από τη φορολογία μας, όλες από τις πλάτες, τις γνωστές του λαού, από εκεί βγαίνουν αυτά τα κονδύλια. Δεν μου θα δίνει κανένα μαγικό, ας πούμε, κουτί αυτά. Λέω γενικότερα, κοιτάξτε, για τις πολιτικές που περάσανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον κόσμο της Αττικής και τον λαό μας συνολικότερα. Έχουν μείνει και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Παράδειγμα, το θέμα των σκουπιδιών. Κανείς δεν το έλυσε. Και δεν ήταν θέμα μονάχα των διοικήσεων των τοπικών, της τοπικής διοίκησης, όπως λέμε εμείς, δηλαδή δήμων ή περιφερειών. Ήταν και η βόλη της κυβέρνησης. Το θριάσιο θα είναι η πίσω αυλή και από δίπλα και το σκιστό, η πίσω αυλή, ας πούμε, της Αττικής. Και δεν είδωσε τα χέρια του για τίποτα, ούτε με τις εκθέσεις των Ευρωπαϊκών Επιτροπών που το χαρακτηρίζανε μνημείο περιβαλλοντικού πόνου. Το σκιστό, το σήκωμα το ένα πάνω στο άλλο. Ποιο σήκωσε κεφάλι απέναντι από τις δυνάμεις αυτές που διαδοχικά είχαν την ευθύνη στην περιφέρεια σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς φτάσαμε να κάνουμε καταγγελία, να το πω έτσι αναφορά, μέσα στην εισαγγελία, αφού δεν ίδρωνε ταυτίσεις με οτιδήποτε άλλο και εκεί πέρα πάλι πήγε στο αρχείο αυτή η υπόθεση για να μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα. Κοιτάξτε, εγώ θα σταθώ σε 2-3 πράγματα με αφορμή τον Πειραιά. Για να καταδείξω πώς γενικά κινείται αυτός ο προϋπολογισμός. Καλά, να πω ένα συνολικότερο μάλλον. Για την πλημμυρικά έργα το έχουμε πει πολλές φορές, το είπε πάρα πολλές φορές ο Γιάννης Κουτσούλης στην προεκλογική περίοδο, σημαίνοντας μάλιστα αυτό το πρόβλημα που τώρα το είδε ο κ. Σικίλιας. Α πούμε ότι ο Κηφισός είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και δυστυχώς θα το βρούμε μπροστά μας, προειδοποιούμε, αν δεν υπάρχουν λύσεις. Τα αντιπλημμυρικά έργα, για παράδειγμα, 91 τον αριθμό, ο ρυθμός των κονδυλίων με την απορρόφηση. Σε 30 με 40 χρόνια θα λυθεί το πρόβλημα των αντιπλημμυρικών έργων που είναι ακηρυγμένα. Και αυτό γίνεται σε όλα τα κονδύλια που υπάρχουν. Για παράδειγμα, πρώτο Πειραιά, λοιπόν, 168 εκατομμύρια με ίδιους πόρους. Αυτά που είναι με νομική δέσμευση εννοείται. 168 εκατομμύρια. Μόνο 13 εκατομμύρια είναι η πίστοση για το 2004. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένα άλλα γενικότερα κονδύλια, όπως σε ένα κεφάλαιο. Είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικού τουρισμού στην κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, αν πηγαίνουν και κούρευε χελώνες, είναι αυτά τα τέσσερα μεταξύ του κομμάτια, από 7 εκατομμύρια σχεδόν 7.000 είναι η πίστοση. Δηλαδή, με ποια λογική, ποια είναι η προτεραιότητα που υπάρχει, στο παράδειγμα, στην κοινωνική συνοχή, δηλαδή να σταθούμε στου πιο ανήμπορου. Φαίνεται, αποτυπώνει νομίζω αυτό ο προϋπολογισμό με καθαρότητα τι ακριβώ σημαίνει. Κοιτάξτε, επειδή ακουστήκανε για μάχες, επειδή εμείς δεν το λέμε, το γνωρίζετε ότι το κάνουμε, δηλαδή η θέση μας είναι ότι μόνο ο λαός μπορεί να λύσει τελικά. Στον απολογισμό, είπε για παράδειγμα ο κ. Πατούλης ότι βάλαμε, λέει, όρους εμείς, κόκκινες γραμμές για το έργο που ετοιμάζουν τον προβλήτα στην Πειραϊκή. Καμία κόκκινη γραμμή, τα παραβιάσανε όλα. Καμία κόκκινη γραμμή, δεν ακούσανε τίποτα από τη φωνή της περιφέρειας, όχι τη φωνή μάλλον, τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η φωνή δεν υπήρχε. Αν υπήρχε φωνή να δραστηριοποιήσει η περιφέρεια, να σταθεί δίπλα στο λαό, δίπλα στις κινητοποιήσεις πολλών συλλόγων, ενδεχόμενα να υπήρχε ένας προβληματισμός στο που θα προχωρήσουν και αν θα εφαρμόσουν μέσω τις κόκκινες γραμμές. Δεύτερο ζήτημα. Η απομάκρυνση της Oil One. Είχατε όλα τα στοιχεία. Διαδοχικά οι δύο περιφερειακές διοικήσεις καθορίσανε να γίνουν μελέτες και ο Δημόκρητος συμμετείχε σε αυτές που λέγανε με σαφήνεια που είναι το πρόβλημα. Για τις μυρωδιές και όχι μόνο τις μυρωδιές στις Ειδικές Ενώσεις Βενζολίου. Τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια απόφαση που να μιλά για την απομάκρυνση της Oil One
από τον οικιστικό ιστό της πόλης και το ίδιο αφορά και άλλα μεγάλα ζητήματα όπως τα 140 καζάνια στο Πέραμα. Καμία τέτοια, όχι καν συζήτηση δεν έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτά. Πολύ περισσότερο δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα ένας δεύτερος δρόμος διαφυγής, δεύτερος δρόμος ανάγκης στο Πέραμα, ούτε καν σαν σκέψη. Αυτά είναι τα έργα εμείς θεωρούμε που πραγματικά, να το πω έτσι, διευκολύνουν τη ζωή του λαού. Να πούμε άλλα έργα που έχουν μείνει χρόνια τώρα και έχουν μείνει στη μέση. Ουσιαστικά το πρόβλημα που θέλουν να λύσουν παραμένει μετέωρο. Χατζηκυριάκη, ο ορφανοτροφείο. Το πρόβλημα των σεισμών που ήταν να λυθεί παραμένει, αφού για τις διαδικασίες ή τη μη αποτελεσματικότητα που λειτουργούμε δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Και θα σας πω και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό για την επιλογή που κάνουν αυτές οι διοικήσεις και οι σημερινοί, να μην μιλήσω και για τις προηγούμενες, αλλά το έργο διαδοχικά αφορά δύο διοικήσεις, αυτό στον Άγιο Διονύση, που το επικαλείστε μάλιστα σαν μια αποτελεσματικότητα, είναι ένα έργο που αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα εκεί κάτω στον Άγιο Διονύση, αφού πριν απαξιώθηκε η περιοχή και μπορέσαν να αγοράσουν σε φτηνή τιμή ναυτιλιακές και μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις να κάνουν αυτές, ας πούμε, επιχειρηματική δραστηριότητα, φτιάχτηκε αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό δεν ακουμπάει καθόλου τη δράση των μικρών μαγαζιών. Μάλιστα, όπως έχει υλοποιηθεί, οι χώροι εστίασης όπου υπήρχαν ουσιαστικά κλείνουν και μέχρι τη ζώνη που είναι επιχειρήσεις είναι το έργο. Από εκεί και πέρα, ψηλότερα, στα Μανιάτικα και στα Αγία Σοφιά, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Και το επιστέγασμα αυτής της συγκεκριμένης παρέμβασης. Η εταιρεία που η ίδια για να πάρει την παράταση στις προθεσμίες της επικαλιόταν ότι υπάρχει πρόβλημα στο έργο που ήταν να κάνει της αποχέτευσης, να το πω έτσι, και της αντιπλημμυρικής θωράκισης, ενώ επισημαίνει ότι ένας αγωγός έχει σοβαρό πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο που επισήμανε εκεί πέρα είχαμε θανατηφόρο ατύχημα. Δείχνει δηλαδή αυτό με ποια λογική αντιμετωπίζουμε τα έργα, δηλαδή ανάπτυξη για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν δίνουμε, να το πω έτσι, βάση στα προβλήματα τα μικρότερα της καθημερινότητας και των επαγγελματιών αλλά και του κόσμου, και στο τέλος, ας πούμε, δεν διασφαλίζουμε από τη δράση, να το πω έτσι, την επιχειρηματική, την ασφάλεια των εργαζομένων. Επομένως, για ποια ανάπτυξη πρέπει να πούμε για αυτό το έργο? Γενικά τα προβλήματα, τα μεγάλα που απασχολούσαν τον Πειραιά, μείνανε έξω από την αποτελεσματικότητα αυτής της περίοδου. Προφανώς καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Είναι πράγματα που τα έχουμε πει όλες τις περιόδους. Και συνόψισα τώρα, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας και στην επόμενη περίοδο. Εμείς δηλαδή για όλα αυτά τα ζητήματα που θέσαμε και θέτουμε, πολιτική προστασία, έργα δηλαδή που πραγματικά να στηρίζουν και να διασφαλίζουν τη ζωή του κόσμου, αυτά τα έργα τα έχουμε και τώρα στην προοπτική μας και στην επόμενη περίοδο και συνολικότερα.